Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι λέει, Πάρη? Όλα καλά, εσύ? Καλά, γενικά, πώς πάμε από νεάκια? Από νεάκια. Μηδενικά τα λέω. Καλό δεν είναι αυτό? Καλό είναι. No news, good news. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι επιλέξαμε τη χειρότερη δυνατή ώρα να κάνουμε αυτό το podcast σήμερα λόγω ήλιου. Γιατί? Αυτή τη στιγμή εμένα έχει πειρακτωθεί ο κερατοειδής μου. Να ξέρεις. Εντάξει, απλά ρε παιδί μου, έχουμε πάρα πολύ καλό φωτισμό. Τόσο καλό που δεν βλέπουμε ούτε εμείς, ξέρω εγώ. Και που δεν είχε καθόλου αξία σε αυτούς που ακούνε από Spotify. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ναι, legit όλα. Λέγε, είσαι πάλι σε αναμένα κάρβουνα. Καλά, πριν από το αναμένα κάρβουνα, γκρίνω διαφήμιση. Απλά έχω δύο συνεδριάκια που μιλάω τώρα μέχρι το καλοκαίρι. Α, μπράβο, για πες μου, ποια έχω είναι. Έχω Open Conf που έρχεται το Μάρτιο. Καταπληκτικά. Θα μας πεις γιατί θα μιλήσεις ή θα είναι surprise? Ναι, στο Open Conf η ομιλία είναι για Python και Async.io, δηλαδή πώς μπορείς να κάνεις ασύγχρονες εφαρμογές με βάση την Python πάνω από Event Loop και πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα. Φοβερό. Και το Μάιο, Απρίλιο. Vox στη Θεσσαλονίκη, οπότε είμαι πανελλαδικό. Είσαι φίρμα παντού. Στο Vox γιατί θα μιλήσει? Και στο Vox θα μιλάω για containers και πότε ουσιαστικά έχει νόημα να χρησιμοποιείς containers, πότε δεν έχει νόημα. Okay. Και ουσιαστικά προσπαθώ να δω, επειδή το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και μαζί, όταν πας να συμβουλέψεις μια εταιρεία και να της πεις πώς. Τι ωραίο. Έφυγε ο ήλιος. Πώς ουσιαστικά παίρνεις, ποια είναι η ροή απόφασης για να πας σε containers, να έχεις αρχιτεκτονική και όλα αυτά. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν υπάρχει, μιλάμε για μια αλλαγή. Ουσιαστικά, ποιες είναι οι αποφάσεις που παίρνεις, πώς παίρνεις και λίγο προσπαθώ να δείξω το τι ξέρεις. Δεν είναι όλα ρόδινα ή όλα γίνονται με έναν τρόπο και ποια είναι η πορεία σκέψης. Σχετικά, απλά στο πετάω έτσι το νέο να το έχεις. Πέτα. Επειδή θα μιλήσει για Python και ασύγχρονη Python, άνοιξε χθες το pull request στο Django για ασύγχρονα views. Okay. Ναι, βασικά γίνεται δουλειά τώρα στο Django. Νομίζω η δουλειά, το είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι έχει γίνει για να μπορέσει να τρέξει ασύγχρονο σερβερ. Ναι, μπράβο. Και πλέον σιγά σιγά μπαίνει και μέσα στο framework. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και? Και θα αναβοσβήνει ο ήλιος τώρα. Θα το αντέξουμε, νομίζω. Όχι, γενικά αυτά. Μπράβο, τέλεια. Θα έχουμε και λινκάκια κάτω, αν θέλει κάποιο να δει. Είναι πολύ ενδιαφέροντα συνέδρια. Γιατί να μην θέλει κάποιο? Θα θέλει. Γιατί να μην θέλει? Αυτό, μπράβο. Τέλεια. Και πάμε στο ψητό. Λοιπόν, σήμερα έχω ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το εκφράσω με μια πρόταση. Το οποίο είναι πάρα πολύ αγχωτικό, γιατί είσαι ραντεβού σε καμιά όραση. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη, άμα είναι αργή, θα πάρω line. Το έχω αποφασίσει. Θα γίνω και εγώ από αυτού που θα πάρουν το πατίνι. Το πατίνι τα σπάει. Εγώ σου πει έτσι και είναι να πάω κολονάκι ή οπουδήποτε αλλού από το γραφείο. Παίρνω line, μιλάω. Πατινάκι. Κινδυνεύω να πεθάνω λίγο, αλλά φτάνω στην ώρα. Αν φτάσω. Για πες, όρισε, διέκοψα. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το εξής. Θα το πω περιγραφικά λίγο, γιατί δεν μπορώ να το πω σε ένα τίτλο. Ίσως βρούμε τίτλο μετά. Αλλά θέλω να συζητήσουμε το πόσο πολύ σημασία έχει να είμαι απασχολημένος στην καθημερινότητά μου ή να παράγω έργο. Και τι διαφορά έχουν τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Φοβερό! Το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ τελευταία. Θα σου πω, μέχρι τώρα, μέχρι τους τελευταίους 6 μήνες που για πρώτη φορά ουσιαστικά δουλεύω full time κάπου, που είναι το eFood, είτε είχα δικιά μου εταιρεία, είτε δουλεύω σαν consultant. Το οποίο είναι και αυτό που κάναμε και μαζί, κατά κύριο λόγο. Άρα ποτέ δεν υπήρχε η ερώτηση του. Δηλαδή, όταν είχαμε τη δικιά μας εταιρεία, απλά δεν προλάβαινες. Δηλαδή, ήθελες να κάνεις 100 πράγματα και η μέρα σου ήταν για τα 10, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε, ποτέ δεν είχες αυτή την απορία. Ήμασταν πολύ μικρή ομάδα και το καθεξής. Όταν είσαι consultant κάπου, προφανώς δεν θες να πάρεις ένα project το οποίο το έχεις κοστολογήσει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Και αυτό να σου φάει 3 φορές το χρόνο αυτού. Σωστά. Θες να μειώσεις το δικό σου χρόνο και θες και να μειώσεις και το χρόνο του project, ώστε να είναι πιο ελκυστικό το project για τον πελάτη σου. Σωστά. Δεν θέλω εγώ να πάω και να σου πω, θέλεις ένα απλό website ή να σε βοηθήσω σε κάτι και αυτό το κάτι θέλω 6 μήνες να το κάνω. Γιατί αν μπορείς να το κάνεις με 3, θα το προτιμήσεις. Ακόμα και αν είμαι πιο φθηνός ή πιο καλός ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να βρεις λοιπόν ένα πακέτο το οποίο. Άρα λοιπόν ο χρόνος πάντα είχα μάθει να τον βελτιστοποιώ, ρε παιδί μου. Και βλέπω ότι όταν είσαι μια εταιρεία και είσαι έναν υπάλληλο, αναγκαστικά τον έχεις για 8 ώρες εκεί πέρα. Σωστά. Οπότε πολλές φορές φτάνεις στο σημείο να είσαι πιο busy. Δηλαδή να είσαι busy, ρε παιδί μου, να είσαι απασχολημένος. Να κάνεις busy work. Λένε. Στα ελληνικά δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν. Δεν λέω ότι γίνεται αυτό, αλλά έχω παρατηρήσει και μόνο τώρα το αναγνωρίζω κιόλας πιο εύκολα καταστάσεις που έβλεπα και παλιά και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί γίνονται. Που το βλέπω από μέσα. Καταρχάς είναι και γαμώ τα θέματα αυτό. Είναι κορυφαίο. Θα σου πω γιατί τώρα όμως. Με τρελαίνει. Λοιπόν, όλο αυτό ξεκίνησε να το σκέφτομαι και εγώ κάποια στιγμή όταν
ξέρεις με ποιους έχω κόλλημα. Βλέπω τον Jason Fried να σχολιάζει ότι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έλεγε, αλλά θα σου το πω πώς το έχω ερμηνεύσει εγώ. Μπερδεύουμε μερικές φορές την αποδοτικότητα, το efficiency, με την παραγωγικότητα, το productivity. Και θα δεις που κολλάει με όλο αυτό. Εξαρτάται κάθε φορά τη δουλειά από ποια σκοπιά τη βλέπεις. Όταν κοιτάς και λες ότι εγώ έχω 8 ώρες και μέσα σε αυτές πρέπει να παράξω, σαν Αντώνης, το περισσότερο δυνατό, κοιτάς την πλευρά της παραγωγικότητας, επειδή με αυτή τη στιγμή δηλαδή πρέπει να παραχθεί περισσότερο. Όταν έρχεται τώρα και να πεις, ωραία, εγώ Αντώνης έχω να σχεδιάσω ένα rubber duck, αυτήν εδώ την πάπια, και πώς θα καταφέρω αυτό να το κάνω στη λιγότερη δυνατή ώρα, εκείνη τη στιγμή κοιτάς την αποδοτικότητά σου. Δηλαδή, πόσο γρήγορα εγώ μπορώ να κάνω αυτό. Ναι. Οπότε νομίζω εξαρτάται ποια είναι η σκοπιά με την οποία το βλέπεις. Η εξαρτημένη εργασία, αυτό το οποίο κάνεις όταν πηγαίνεις κάπου υπάλληλος και είσαι 8 ώρες, είναι κάτι το οποίο είναι αυστηρά ορισμένο και λόγω νομοθεσίας και για πολλούς λόγους που εντάξει, είναι αυτό που είναι, σου λέει και 8 ώρες πρέπει να είσαι σε αυτό το γραφείο, ναι. Που λέει, αν πάρεις κάτι παραδοσιακό. Το περίεργο είναι ποιο είναι ότι οι δουλειές. Κατά βάση τουλάχιστον που είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα το τελευταίο καιρό ήταν δουλειές, στο μυαλό μου, εγώ τις λέω transactional, είναι συνδιαλλακτικές. Δηλαδή, είμαι 8 ώρες στο ταμείο ενός μαγαζιού και ξέρεις, πρέπει να εξυπηρετήσω. Όταν έρχεται όμως η ώρα να κάνεις δημιουργική δουλειά, όπως είναι το να φτιάξεις software, είναι λίγο περίεργο. Γιατί ξέρω γιατί. Εμένα για παράδειγμα μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία όταν έλεγα, μα καλά, άμα κάθομαι 2 φορές περισσότερο, γιατί δεν παρήγαγα 2 φορές. Περισσότερο, ναι. Εν τέλει. Πες, γιατί έχω πολλά να πω πάνω. Με απασχολεί πάρα πολύ. Λέω, έχω κι εγώ πολλές χύμα σκέψεις, αλλά επειδή με απασχολούν όλες αυτές μαζί, ναι. Δεν μπορούσα να σε βάλω λίγο πιο δομημένα και λέω: η μικρή κουβέντα είναι το καλύτερο ρε, είναι τραπέζι για να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Γενικά, αυτό που βλέπω είναι ότι πολλές φορές νιώθουμε ότι πρέπει να. Είναι αυτό που λέμε σε δουλειά να βρισκόμαστε. Το έχεις ακούσει, ναι, το λέμε σαν έκφραση. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες ότι έχω έναν υπάλληλο, για παράδειγμα, και θα σου το πω για την πλευρά του εργοδότη, γιατί το είχαμε ζήσει μαζί, όταν είχαμε προσλάβει άτομα, ναι. Ή με εταιρείες που έχω συνεργαστεί και ουσιαστικά μανατζάρω άτομα σε αυτές. Πάντα βλέπεις, ρε παιδί μου, και σκέφτεσαι και λες, δεν μπορώ να πληρώνω κάποιον για να κάθεται. Πολλές φορές όμως είναι πολύ δύσκολο να το πάρεις απόφαση ότι είναι σημαντικότερο να κάτσει κάποιος και να μην βρεις κάτι με το ζόρι να κάνει. Παρά να τον βάλεις και να του πεις, α, ξέρεις τι, θα μου πεις, κάθομαι, δεν κάνω τίποτα. Θα σου πω, α, τα παπάκια θέλουν, ξέρω εγώ, λίγο γυάλισμα. Μπορείς να πάρεις να γυαλίσεις τα παπάκια. Και να μην έχει κανένα νόημα αυτό, αλλά να σε βάλω να το κάνεις μόνο και μόνο γιατί δεν θέλω να σου δείξω ότι δεν έχω κάτι να σου δώσω σαν task. Ναι. Πρώτα απ' όλα συμβαίνει 100%. Είναι ίσως από τους λόγους που βλέπεις εταιρείες να μην θέλουν να πάρουν άτομα να δουλεύουν απομακρυσμένα. Από τα σπίτια, γιατί λένε ότι άμα εγώ δεν τον βλέπω, τον άλλο τον εργαζόμενο να δουλεύει, πώς ξέρω ότι δουλεύει. Πιστεύω όλα αυτά πέφτουν λίγο σε έναν βαθμό, στον ίδιο κουβά. Στυλ, α, ξέρεις τι, πρέπει να είσαι εδώ 8 ώρες και να δουλεύεις. Άμα είσαι εσύ στο Facebook την ώρα του φαγητού, ή ξέρω εγώ μισή ώρα μετά το φαγητό. Να κόψω το Facebook στη δουλειά. Από το WiFi τη δουλειά. Αυτό δεν το έχει ακούσει έστω. Κάποιον να το σκέφτεται μεταξύ σοβαρού και δεν σου λέγαστε. Αλλά έχει ακούσει να το κάνει άτομα consider. Το κάνουμε. Αρχικά υπάρχουν πολλές εταιρείες, ίσως πιο κλασικές και όχι αυτές που έχει τύχει να δουλέψω να συνεργαστώ, που το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να μπει στο Facebook. Και εντάξει, προφανώς όλα θα μπει από mobile data, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και άσε, λοιπόν, τι γίνεται με όλο το beachwork, τι θεωρώ εγώ ότι είσαι. Λοιπόν, οι άνθρωποι είμαστε σε σημαντικό βαθμό ανταγωνιστικοί. Κάνουμε αθλητισμό, κάνουμε πράγματα στα οποία ο ένας θέλουμε να είμαστε καλύτερος από τον άλλον σε κάποια πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, τι γίνεται, όταν κάνεις δημιουργική δουλειά και αυτό το οποίο κάνεις εσύ έχει κάποιο αντίκτυπο, θέλεις να πιστεύεις κάπου, όλο αυτό να το ζυγίσεις και να πεις, ωραία, εγώ τελικά τι κατάφερα τον τελευταίο χρόνο, είναι δύσκολο. Ναι. Σωστό. Γιατί έχει τύχει εμένα να με ρωτάνε τα νέα μου, να είμαι στη φάση να ετοιμάζω κάτι για 2 μήνες να φύγω. Μου λένε, τι νέα στη δουλειά, τι νέα να έχω. Και ετοιμάζω κάτι που θα υπάρξει σε κάποιο καιρό. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι μπαίνει κόσμο σε μια λούμπα τους, ότι εγώ πρέπει να δουλεύω όλη την ώρα για να δείχνω ότι είμαι δουλευταράς. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτό πάρα πολύ. Γιατί είναι δύσκολο το να καθίσεις να υπολογίσεις και να ζυγίσεις τον αντίκτυπο του έργου σου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Βασικά συμφωνώ αρχικά 100% με αυτό που λες. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει, ρε παιδί μου, μάλλον
το πρόβλημα που έχουμε είναι το πώς μετράμε το τι αντίκτυπο έχεις εσύ για μια δουλειά. Δηλαδή, όταν εγώ σε πάρω σαν εξωτερικό συνεργάτη, θα σου πω, ξέρεις τι, πάρει, θέλω να μου φτιάξεις ένα website, θέλω να μου φτιάξεις μια εφαρμογή, θέλω να μου φτιάξεις ένα σύστημα. Άρα λοιπόν εγώ πάω και τιμολογώ ουσιαστικά το website και μου λέει εσύ θέλω 100 ευρώ και λέω τα 100 ευρώ είναι ή δεν είναι αρκετά χρήματα για να πάρω αυτό σαν αξία. Άρα λοιπόν η αξία που παίρνω εγώ είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Όταν έχεις έναν που δουλεύει κάθε μέρα για σένα, δεν είναι πολύ εύκολο να πεις το τι σου δίνει σαν αξία αυτός, γιατί ποτέ δεν μπαίνει στη διαδικασία το να το κάνεις project, να το κοστολογείς, δηλαδή το έχεις λίγο επειδή είναι καθημερινό. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία που λες πρέπει να το σκεφτώ, να το πλανάρω, το οποίο είναι κακό έτσι, είναι λάθος, αλλά δεν το κάνεις τόσο πολύ αυτό, γιατί σε παίρνει και καθημερινότητα. Δηλαδή σε τραβάει λίγο από, σε παίρνει από κάτω. Άρα λοιπόν, νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα είναι να καταλάβεις τι είναι αυτό που παρέχεις σαν αξία. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία ο χρόνος σου είναι αξία. Δηλαδή, είσαι ένας τηλεφωνητής για παράδειγμα σε μια εταιρεία, στην Κοσμοτέ. Ωραία. Το ότι είσαι εκεί πέρα 8 ώρες, παρέχεις 8 ώρες αξία. Είναι γραμμικό. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται να παράγεις αξία μα δεν είσαι εκεί πέρα και δεν γίνεται να είσαι εκεί πέρα και να μην παράγεις αξία. Όσο απαντάς τηλέφωνα, αποσυμφωνίζεις. Είναι γραμμικό. Όπως ένας ταμείας, όπως. Πουλάς ξεκάθαρα την ώρα σου. Τώρα, σε ένα επαγγελματικό το δικό μας, αυτό αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, αν εγώ δουλέψω μία εβδομάδα συνεχόμενα και παράξω ένα website και εσύ δουλέψεις μία μέρα και παράξεις ένα άλλο website, είναι απαραίτητο το δικό σου website είναι χειρότερο από το δικό μου? Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό. Άρα, ουσιαστικά, προφανώς πρέπει να βρεις έναν τρόπο ώστε να αποτιμάς την αξία μετά και όχι το πόσες ώρες δούλεψε ο άλλος. Αυτό ακριβώς είναι που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ότι πρέπει να είναι βασισμένο στο αποτέλεσμα και στις προσδοκίες που έχεις από τον άλλον. Ναι. Και επειδή για να κάνεις καλή δουλειά σε αυτό πρέπει να είσαι συνέχεια από πάνω, να κοιτάς να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες, είναι εύκολο επειδή κάνουμε projects εμείς. Τα projects κρατάνε κάπως και παραδίδονται. Είτε αυτό το project είναι ένα feature, είτε να φτιάξουμε ένα μικρό bug, είτε οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει μια απόσταση, δεν γίνονται real time. Πρέπει να είσαι ρεαλιστικός επάνω σε αυτό. Πρέπει να κοιτάς να μην χάνει το ρυθμό του ο υπάλληλός σου ή ο συνάδελφος. Θέλει μια ολόκληρη λογική αυτοδιαχείρισης, νομίζω, το να μην πέσεις στη λούμπα. Εγώ είμαι απασχολημένος, δεν προλαβαίνω, δουλεύω. Και τελικά τι έκανες, δουλεύω, είμαι σε meetings όλη την ώρα. Τα meetings, ας πούμε, ξέρω εγώ. Meetings από εδώ, meetings από εκεί. Δηλαδή, ναι, πάμε να κάνουμε ένα meeting γιατί αισθανόμαστε ότι έτσι έχουμε καλύτερη επαφή με τον άλλον ή τον έχουμε από κοντά. Ή άμα σε βάλω σε ένα meeting, θα γίνει κάτι. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή, σκέφτομαι τι είναι ένα παράδειγμα. Ας πούμε, έστω ότι εσύ για κάποιο λόγο είσαι μια εταιρεία που προσλάμβανε ζωγράφους. Ναι. Ωραία. Και αυτοί οι ζωγράφοι θα ζωγράφησαν για πάντα για σένα. 8 ώρες τη μέρα θα ζωγραφίζει ο άλλος για σένα. Mm. Θα ήσουν χαρούμενος άμα βλέπεις ένα ζωγράφο να ζωγραφίζει όλη την ώρα, ή θα ήσουν χαρούμενος άμα ένα ζωγράφος βγάζει και πολλούς πίνακες, ή πιο καλούς πίνακες, ή πιο μεγάλους πίνακες μεγαλύτερης αξίας? Κοίτα, άμα ήμουν εταιρεία, εμένα αυτό το οποίο θα με ενδιέφερε θα ήταν όσο πιο προβλέψιμα γίνεται να έχω το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Αυτό. Άρα να έχω το περισσότερο κέρδος, όχι περιθώριο κέρδους, λάθος. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το προσεγγίσεις, αλλά εξαρτάται από αυτό το οποίο θέλω εγώ από την εταιρεία μου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι βασισμένο στο αποτέλεσμα και όχι στο χρόνο, στη δημιουργική δουλειά. Νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει. Θεωρώ στην Ελλάδα. Είμαστε, θεωρώ, παραδοσιακά εμπορικός λαός. Τελευταία το έχω. Ναι. Και δυστυχώς, ευτυχώς θα έλεγα, το δικό μας επάγγελμα, ο προγραμματιστής δηλαδή, είναι ένα καθαρά. Είναι σε μεγάλο βαθμό ένα δημιουργικό επάγγελμα. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν είσαι κάποιος σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, που ουσιαστικά ρυθμίζει ένα σύστημα το οποίο έχει φτιάξει κάποιος τρίτος και απλά πρέπει να κάνεις 5 ρυθμίσεις και δεν έχει να κάνει. Είναι μια συνταγή, ρε παιδί μου. Άμα ακολουθείς μια συνταγή, ναι, μετράει ο χρόνος σου. Η πλάκα είναι ότι όταν δεν ασχολείσαι να στήσεις όλο το σύστημα βασισμένο πάνω στο αποτέλεσμα, και εκεί αρχίζουν και οι εταιρείες και γίνεται χαμός, έρχονται σε λεφτά χωρίς να καταλαβαίνουν από πού, μερικές φορές προσλαμβάνουν κόσμο χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα, και γίνεται αυτό μπορεί να οδηγήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάος, ναι, σε εταιρείες. Τώρα, να σου πω την αλήθεια σχετικά με τα meetings, αυτό που λέγαμε πριν, εγώ είμαι αρκετά τυχερός σε αυτή την περίοδο, γιατί όλοι οι πελάτες με τους οποίους δουλεύω δεν το κάνουν αυτό, μάλλον δεν το κάνουν και στις εταιρείες τους. Το να. Γιατί έχω ακούσει περιστατικά που απλά βάζουν κάποιον σε ένα meeting.
Αυτό εγώ δεν το έχω. Βασικά, να σου πω κάτι, εμένα δεν μου έχει συμβεί ούτε μια φορά. Όχι, και εγώ νομίζω δεν το έχω. Δηλαδή, προσπαθώ να φέρω και σε εταιρείες τελευταία. Στην παλιά. Αυτό το οποίο νομίζω ότι βοηθάει ένα meeting είναι. Κάνουμε κάποια δουλειά και χρειαζόμαστε, είμαστε τρία μέρη, δηλαδή τρία άτομα, ξέρω, και πρέπει να συντονιστούμε στην αρχή, στο τέλος της εβδομάδας ή κάποια στιγμή τέλος πάντων για κάτι. Νομίζω ότι στο συντονισμό βοηθάει, αλλά διαφωνώ πάρα πολύ με τα τακτικά meetings. Διαφωνώ πάρα πολύ. Τα πεις ότι ξέρω, κάθε μέρα έχω το stand-up μου, που ξέρω ότι το κάνω πάρα πολύ. Διαφωνώ κάργα. Μπορώ να σκεφτώ χίλιους δύο λόγους γιατί αυτό δεν. Και είναι δύσκολο να το κάνεις και σωστά. Υπάρχει τρόπος να γίνει σωστά, θεωρώ, αλλά απαιτεί πολλά πράγματα. Το στάνταρ που κάνουν οι πολλοί που έχω δει, δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι ή όχι, είναι ότι μαζεύεται η εταιρεία, ξέρω εγώ, ή μια ομάδα που δεν απαραίτητο όλοι να συνεργάζονται μεταξύ τους και αρχίζουν και λένε σαν κύκλο τι κάνουν. Ναι. Και περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για αυτό που λέει ο ένας αυτή τη στιγμή. Εκεί πέρα ουσιαστικά νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολύ διτή. Εσύ μου το έχεις πει αυτό, συγγνώμη. Ναι, όχι. Θα σου πω, εμείς έχουμε daily το λεγόμενο. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε κάθε πρωί, έχουμε μια στάνταρ ώρα που συναντιόμαστε με τη δικιά μου ομάδα και συζητάμε. Λέει ο καθένας ουσιαστικά κάποια πράγματα που βρίσκεται και αν χρειάζεται κάποια request από τους άλλους, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, μπορεί εγώ να ξυπνήσω μια μέρα και να χρειάζομαι κάποιο feature από σένα. Οπότε να είμαι μπλοκαρισμένος ή κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δίνει και ρυθμό στην ομάδα, γιατί ξέρεις ότι θα συγχρονιστείς εκείνη την ώρα, θα το κάνεις κάθε μέρα, σε βάζεις μια ρουτίνα που δεν θεωρώ απαραίτητα κακή, δηλαδή καλό είναι να έχεις ένα ρυθμό. Και ταυτόχρονα έχεις μια πολύ πολύ γρήγορη πληροφόρηση που ξέρεις πάνω κάτω τι γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να μην δουλεύουμε ακριβώς το ίδιο project, αλλά δουλεύουμε στην ίδια ομπρέλα. Ναι. Άρα το να ξέρω εγώ ότι, για παράδειγμα, χρειάζεται παραπάνω βοήθεια ο Πάρης, γιατί αυτό που θεωρούσε ότι θα το πάρει μια εβδομάδα, ξαφνικά βλέπω θα το πάρει δύο ή τρεις. Ναι. Το οποίο δεν είναι κακό γιατί βγήκε περισσότερο σκόπο στη δουλειά, γιατί πάει πιο αργά, γιατί είναι πιο δύσκολο, γιατί χίλια δυο άλλα, δεν έχει σημασία. Ναι. Εγώ εκείνη τη στιγμή μπορώ εύκολα να έρθω και να σε βοηθήσω. Ενώ είναι δύσκολο να πας και να ακολουθείς από πίσω όλη την άλλη ομάδα τι κάνει. Ναι. Αυτά είναι λοιπόν όλα τα θετικά. Τώρα πάω στα αρνητικά. Πολλές φορές, επειδή μεγαλώνουν οι ομάδες και επειδή οι ομάδες είναι. Θεωρείται καμιά ομάδα, όχι απαραίτητα γιατί δουλεύει για κοινό πράγμα. Αλλά γιατί είναι κοινή τεχνικά, ας πούμε, έχουμε τη front-end ομάδα. Σου λέω, ξέρεις, ή έχουμε την ομάδα των designers. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες βγάζουν ένα νόημα, μα τις ονομάς κάπως, αλλά δεν βγάζουν νόημα στην καθημερινότητα. Τότε λοιπόν, πας αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, τι, είμαστε εγώ και εσύ που δουλεύουμε για παράδειγμα στο front-end, είναι δύο άλλοι που δουλεύουν στο back-end ή κάπου αλλού, και ουσιαστικά εγώ συνεννοούμε μαζί σου, εσύ συνεννοείσαι μαζί μου. Άρα, παίρνουμε όλα τα θετικά που είπα πριν. Και μετά περιμένουμε μισή ώρα, μία ώρα, δέκα λεπτά, πέντε λεπτά, δεν έχει σημασία, να τελειώσουν και οι άλλοι για κάτι το οποίο είτε ήμασταν εκεί είτε δεν ήμασταν, εγκεφαλικά λείπουμε. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα. Βασικά ολοκλήρωση, γιατί δεν ξέρω. Όχι, αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν αλλά είναι πάντα, ρε παιδί. Δηλαδή, άμα το κάνεις και ξέρεις γιατί το κάνεις και πάρεις τα θετικά και πεις αυτά τα θετικά μου αρέσουν, αξίζει να τρώει 10-15 λεπτά η ομάδα. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Εγώ πρώτα απ' όλα συμφωνώ με όλα τα θετικά αυτά που λες. Δηλαδή, αυτά πρέπει να ξέρεις ή να μπορείς εύκολα να ξέρεις ποιος χρειάζεται βοήθεια, τι συμβαίνει στην ομάδα και τα συναφή. Το μεγάλο ερώτημα είναι, χρειάζεται όλο αυτό να συμβαίνει ταυτόχρονα για όλους? Εκεί είναι η μεγάλη υπόθεση του daily stand-up. Δηλαδή, αν αυτό δεν το θέλω εγώ εκείνη τη στιγμή, είναι δύσκολο να έχει την προσοχή μου και την αφιέρωση που θέλω. Απ' την άλλη, επειδή είμαστε λίγο drama queens οι developers, θεωρώ ότι το να καθίσεις ένα τέταρτο κάθε πρωί δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Εντάξει, δεν. Το άλλο θετικό που έχει αυτό. Μου τη δίνει. Αλλά θα το έκανα. Δεν είναι τραγικό. Θα σου πω το άλλο καλό που έχει αυτό, θεωρώ. Και προσπαθώ να κάνω και λίγο, ξέρεις, αντίλογο για να ακούσουν και δύο πλευρές και πολύ. Αλλά φαντάζομαι ότι έχεις κάθε μέρα στο μυαλό σου ότι εγώ αυτά τα 15 λεπτά το έχω καμένα. Καμένο. Ναι. Δεσμευμένα. Εγώ αυτό είχα. Εγώ το είχα καμένο, όχι δεσμευμένα. Έχει σημασία, εγώ το είχα καμένο. Γιατί σκεφτόμουν. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Είχα στο μυαλό μου, όπως συμβαίνει θεωρώ με αρκετές δημιουργικές δουλειές από όσο έχω μιλήσει, έχεις ένα project και σου κολλάει κάτι το βράδυ. Και πας το πρωί και θες να ασχοληθείς με αυτό. Γι' αυτό το είχα καμένο. Και έλεγα, πω, να φύγει, να πιάσω αυτό το οποίο θέλω. Συνέχισε. Συγγνώμη. Σωστό. Από την άλλη, εσύ σκέψου. Επειδή υποθέτω μιλάς για το τότε που ήμασταν και δουλεύαμε παρέα στο Sorcerer. Ναι. Και στην ARM. Οκ.
Okay. Ναι. Πάω πάσο στην ARM, δεν θυμάμαι τι. Ενώ δεν το είχαμε συζητήσει τότε, αλλά ναι. Σκέψου το Sorceress να. Σε μια περίοδο που δεν έκανε παρόμοια πράγματα που έκανε η υπόλοιπη ομάδα. Mm. Δηλαδή η καθημερινότητά σου ήταν αφοσχρονισμένη με αυτό που οι υπόλοιποι κάνουν. Δεν είναι κακό. Όχι, έτσι ναι, ήταν σε άλλο πλέον. Άρα εμείς τι λέγαμε, είμαστε πέντε άτομα. Τα πέντε άτομα μπορεί να είναι μια ομάδα. Mm. Άρα θα το κάνουμε όλοι μας στο daily. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην έχει νόημα να το κάνουμε όλοι μας στο daily. Ναι. Μπορεί να έχει νόημα να το κάνουμε δύο ή τρία από αυτά τα πέντε άτομα. Επίσης και στην. Είναι και αυτό που σου είπα. Μπορεί να μην έχει νέα, ρε φίλε, να πει. Δηλαδή, πόσες φορές έχουν ρωτήσει πώς ήταν σήμερα η μέρα σου και ήταν ίδια τις τελευταίες 10 μέρες και είναι καλό αυτό. Ναι, γιατί κάνεις ένα πιο μεγάλο project, δουλεύεις κάτι, ναι. Ένα μεγάλο refactor. Δεν διαφωνώ, σου λέω. Είναι διτό. Δεν έχω καταλήξει εσωτερικά αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι υπάρχουν χτυπητές περιπτώσεις που είναι λάθος. Δηλαδή, και οι περιπτώσεις αυτές θεωρώ είναι όταν η ομάδα είναι όχι στην καθημερινότητά της μαζί, αλλά είναι μαζί γιατί είμαστε οι developers μιας εταιρείας που έχουν δύο προϊόντα. Είμαστε πέντε developers. Οι τρεις ασχολούνται με το προϊόν Α και οι δύο με το προϊόν Β. Ναι. Αλλά επειδή προφανώς είναι πέντε οι developers, δεν έχει νόημα να τους πούμε δύο ομάδες. Άρα λέμε οι developers θα κάνουν daily. Αυτό θεωρώ ότι είναι super foul, άμα πας και το κάνεις. Ναι. Γιατί είναι εξ ορισμού σίγουρο ότι οι δύο developers θα κάθονται όταν οι τρεις μιλάνε και οι τρεις θα κάθονται όταν μιλάνε οι άλλοι δύο. Είναι δύο ομάδες. Ναι. Το έχεις δει τέτοιο πράγμα, ε? Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, ας πούμε, αλήθεια, τόσο ακραίο. Απλά προσπαθώ να δώσω ένα ακραίο παράδειγμα για να, για να δείξω το. Τώρα, προφανώς, το πώς χωρίζεται μια ομάδα ή αν μια ομάδα είναι όντως μαζί στην καθημερινότητά της ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εταιρεία. Απλά έδωσα ένα πιο ακραίο παράδειγμα ώστε να. Πώς φαίνεται αυτό που κάνουν μερικοί που βλέπουν ότι έχει ελεύθερο χρόνο στο ημερολόγιο και σε βάζω στο meeting. Που σου είπα, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ, αλλά το έχω ακούσει. Εμένα μου έγινε πρώτη φορά αυτό στο eFood. Γιατί βασικά κανείς άλλος δεν βλέπει το ημερολόγιο μέχρι το eFood. μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο. Και επειδή ήμουν και πολύ ευγενικό, δεν ήθελα για να κάνω decline. Αλλά μετά ξεκίνησα να κάνω απλά decline. Δηλαδή με το που δω κάποιο ημερολόγιο το οποίο δεν ξέρω γιατί είναι εκεί, απλά το πατήσω. Υπάρχει ένα κακό σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα έκανα decline κάτι άμα δεν ήξερα γιατί είναι γενικά. Όχι αν ήμουν υπάλληλος κάπου, γιατί δεν είμαι, αλλά σαν μπάρι, σαν ανεξάρτητος επαγγελματής, ό,τι σχέση έχω μέσω αυτής της εταιρείας με άλλους και μου έρχονταν ένα meeting. Μάλλον πρώτα θα έστελνα ένα μήνυμα και θα έλεγα παιδιά περί τίνος πρόκειται. Ναι, και άμα ήταν κάποια γενικότητα, θα έφευγε από το πρόγραμμά μου. Γενικά αυτό έχει το κακό που δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες ο κόσμος, αλλά δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ο πακάτσι. Υπάρχει περίπτωση αυτός να έχει κάτι πιο σημαντικό το οποίο δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση αυτές τις μέρες να ασχολείται με κάτι που πρέπει να έχει όλο τον χρόνο. Γίνονται κάποιες λάθος υποθέσεις, θεωρώ, για να μπει στη διαδικασία να το κάνεις αυτό. Ενώ λίγες διαφωνώ, από μένα είναι όχι. Νομίζω ένα κακό που έχει πάρα πολύ με αυτό και νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνεις άμα δεν δουλέψεις είτε με εξωτερικούς συνεργάτες είτε σαν εξωτερικός συνεργάτης είναι. Έστω λοιπόν ότι εσύ θέλεις τον Πάρη, θέλω εγώ να μιλήσουμε για κάτι. Και λέω, ο Πάρης έχει μια στάνταρ σχέση μαζί μας, άρα λοιπόν μπορώ να του αποσταλίσω για μια ώρα, μισή ώρα, δύο ώρες δεν έχει σημασία. Μια ώρα, ας πούμε. Ωραία. Αν εγώ ήξερα ότι η εταιρεία θα πληρώσει τη μια ώρα του Πάρη, θα φρόντιζα αυτή η μια ώρα του Πάρη να είναι πιο αποδοτική. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω, πρέπει εγώ να πω και να πω: χρειάζομαι όντως τον Πάρη για μια ώρα. Ενώ αυτό δεν το έχεις όταν έχεις τον άλλον σαν υπάλληλο. Γιατί λες, α, εδώ θα είναι ο Αντώνης, εδώ θα είναι ο Πάρης αύριο όλη μέρα. Σωστά. Ας τα πούμε και μισή ώρα. Μια τέτοια εκδοχή ήταν αυτή που μας είπε και ο Παγώνης όταν είχε έρθει, που έλεγε ότι θέλετε να φτιάξουμε αυτό το feature. Mm. Θα βάλετε εσείς τα λεφτά. Είναι αντίστοιχο. Ότι είναι έρχεται η ώρα να δεις τον αντίκτυπο. Αξίζει αυτό χι ευρώ που κοστίζει την ώρα αυτό. Ναι. Αυτό θα βοηθούσε. Και άμα σκεφτείς ότι άμα εγώ κάτσω μια ώρα και σκεφτώ, έστω λοιπόν ότι έχω μια πορεία. Ωραία. Ή μια πορεία ή θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο δεν μου είναι ξεκάθαρο. Και ξέρω ότι ο Πάρης μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω να ρωτήσω τον Πάρη ακόμα. Άμα εγώ κάτσω μια ώρα και το σκεφτώ, ναι. Αυτό κοστίζει ένα. Αν θεωρήσουμε ότι όλοι κοστίζουμε το στην εταιρεία, ναι. Αυτό κοστίζει ένα. Αν εγώ φέρω τον Πάρη να μιλήσει μαζί μου και φάμε αυτή τη μία ώρα μαζί, χωρίς για να βγάλουμε το τι θέλουμε να συζητήσουμε, αυτό ξαφνικά κόστησε δύο. Ακριβώς. Άμα πολλές φορές βλέπεις και meeting που λένε να φέρει και τον Πάρη, α, μπορεί να έχει και καμιά καλή ιδέα ο Αντώνης και ο Χ και ο Τάβε και οποιοδήποτε άλλος, ξαφνικά γίνεται τρία. Γίνεται τέσσερα. Δηλαδή, άμα πας και δεις το κόστος που έχει αυτό, ενώ θα μπορούσα να κάνω, να πω, θα φάω μία ώρα να σκεφτώ εγώ.
κόστος 1. Και μετά σε 10 λεπτά θα το λύσω με τον Μπάρι που θα έχω τις 3 απορίες που είναι σημαντικό να το πάρεις εκεί πέρα. Ξαφνικά αυτό έχει κοστίσει 1,2. Και ιδανικά σε μια ώρα η οποία θα εξυπηρετεί και τους δύο. Ιδανικά. Αυτό θεωρούμε. Ναι. Αυτό όμως... Το θεωρούμε δεδομένο σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή... Άρα λοιπόν, αυτό που ξεκίνησα και εγώ να κάνω είναι ότι άμα δω ένα. Κάποιος να μου πει θέλω να κάνω μια συνάντηση, το πρώτο που ρωτάω είναι τι θες να συζητήσουμε. Ναι. Θες να σου πω ότι ξεκίνησα να κάνουμε τώρα, μια και λέμε γύρω από αυτά, που δεν έχει να κάνει τόσο με meetings, αλλά έχει να κάνει με το busy work που πες, το χρόνο, την απόδοση. Κατά βάση, ξέρεις ότι deal κάνουμε με εταιρείες, είναι ας πούμε με την ώρα. Mm-hmm. Χοντρά, χοντρά. Βάζουμε ένα budget. Συνήθως λέμε παιδιά τόσες ώρες αυτό το χρονοδιάστημα. Και... Παρ' όλα αυτά. Με νοιάζει πάρα πολύ εμένα αυτό το οποίο παίρνει ο άλλος. Δηλαδή, αν μου δώσει εμένα για τις 10 ώρες που θα βάλω την εβδομάδα 10 ευρώ, θέλω να πιστεύει ο άλλος ότι αυτό το πράγμα αξίζει 20 ευρώ. Ναι. Και με νοιάζει. Γιατί θεωρώ ότι όσο ισχύει αυτό και όλα θα συνεχίσουμε να έχουμε και μια επαγγελματική σχέση. Έχω μπει σε ένα τρυπάκι τον τελευταίο καιρό. Μπορεί να ακούγεται βασανιστήριο, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Που κάθε εβδομάδα, όταν τελειώνει, σκέφτομαι τι έκανε αυτή την εβδομάδα. Ναι. Άξιζε, άσε το χρόνο που έδωσες. Άξιζε τα χρήματα που επενδύθηκαν. Ή το σκέφτομαι όταν ξεκινάει μια εβδομάδα και έχουν τύχει φορές που είχε στο παρελθόν και μετά που σκεφτόμουν ότι δεν θυμάμαι τι έκανα. Μου έχουν τύχει τέτοια και μετά λέω που δεν σημαίνει ότι δεν έκανα τίποτα. Αλλά εντάξει, ήταν και μια περίοδος λίγο θολούρας και τέτοιο. Και θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ. Αναγκαστικά κοίταξε, θα βάλεις μέσα και το χρόνο σαν παράγοντα. Γιατί είμαστε άνθρωποι, θα κινηθείς 8. 8 είναι ένα flexible πράγμα και άλλο 8 θα δουλέψει λέω, σε ένα τυπικό σενάριο. Δεν μπορείς να πεις δούλευε, ξέρω εγώ, τέτοιο, γιατί ξέρεις, πρέπει να ξεκουραστείς, πρέπει να κοιμηθείς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιες ισορροπίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας πρέπει να κρίνεις το αποτέλεσμα. Γύρισα πίσω λίγο σε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε. Όχι. Απλά δούλευε λίγο. Νομίζω είναι πολύ κοντινά. Είναι πολύ κοντινά για τα δύο. Δηλαδή. Εγώ ρε παιδί μου, στο e-food θεωρητικά είμαι μόνιμος. Όχι θεωρητικά, είμαι ένα. Έχω ρε παιδί μου 8 ώρες τη μέρα αφιερωμένες στο e-food. Ωραία. Μου φαίνεται πάρα πολύ αγχωτικό το ότι εγώ πρέπει να ξέρω ότι στο τέλος του μήνα το e-food έβγαλε τα λεφτά που μου δίνει συν 1 ευρώ. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ναι, δηλαδή. Απασχολεί και εμένα. Και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και challenging. Και γι' αυτό μπήκα πάρα πολύ στο τρυπάκι του έχει νόημα εγώ να κάνω busy work ή ναι μπορώ εγώ να πάω και να βρω μπορώ αύριο να κάτσω να κάθομαι στο e-food και να είμαι 12 ώρες τη μέρα αποχωλημένος. Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Σε οποιαδήποτε αιρία δεν έχει το e-food να λέει κάτι. Έχει αυτό το πράγμα αξία. Δεν μπορώ να σκεφτώ όμως ότι εγώ θα κάνω κάτι για 12 ώρες και θα έχει αξία. Θα δουλέψω και Σάββατο. Μου έχει τύχει, ας πούμε, έχει χρειαστεί 1-2 φορές ρε παιδί μου που κάτι έτυχε και ήταν πιο άμεσα να γίνει, πιο επίγον, ναι. Και δουλέψα Σάββατο. Μου έχει δει και 2-3 φορές και έχω δουλέψει και μια ώρα λιγότερη. Ας πούμε. Έχω φύγει σε 7 ώρες. Δεν έχει σημασία. Mm. Σημασία έχει, ρε παιδί μου, το εβδομαδιαίο output που έχω σαν υπάλληλο. Πόσο ζυγίζει αυτό το πράγμα. Ναι, ρε παιδί μου, να έχει αξία. Πόσο ζυγίζει. Ναι, αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη γενικά. Απλά εμένα τι με βοήθησε. Πέρα το ότι έβαλα τον εαυτό μου στο τρυπάκι να το σκέφτεται αυτό. Πώς ήταν η εβδομάδα προηγούμενη, τι έκανες, mm-hmm. Το θυμάσαι τουλάχιστον. Το δεύτερο, εμένα με νοιάζει, τι γίνεται, συνήθως, όχι δεν έχω ούτε ένα deal πάνω από αυτό, το ταβάνι που χτυπά αυτή τη στιγμή με τον κάθε πελάτη είναι 10 ώρες και πείτε, κοιτάζω να το κρατάω εκεί. Επειδή έχω στο μυαλό μου ότι αυτές οι ώρες είναι λίγες, πρέπει να είναι αποδοτικές. Ναι. Πρέπει... Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι παραγωγικός και πρέπει σε αυτά που θα κάνω εγώ να είμαι αποδοτικός. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε κοιτάζω να έχω όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται από την αρχή τις προτεραιότητες σε αυτά τα οποία είναι να κάνουμε και γενικά προσπαθώ να καταλάβω τις προτεραιότητες της εταιρείας, να προσπαθώ να μαντέψω τι είναι σημαντικό και τι όχι, χωρίς να χρειαστεί να συμβουλευτώ κάποιον. Και αυτό το οποίο έχει σημασία να ξέρω είναι και ποιος έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε τι. Θα δεις που κολλάει αυτό στην όλη κουβέντα. Όταν υποθέτεις ή μπορείς να ξέρεις εύκολα ποιες είναι οι προτεραιότητες της εταιρείας, ποιος παίρνει τις αποφάσεις στο κάθε τι και το τι είναι να γίνει, μετά χρειάζεται πολύ λιγότερα meetings. Γιατί, ωραία, εγώ λέω παιδιά, θέλω να κάνουμε το Α. Έρχεται και λέει κάποιος, εγώ προτείνω να κάνουμε το Β. Ναι. Άμα ξέρεις ότι αυτός
είναι ανώτερος από σένα. Στο συγκεκριμένο θέμα έχει αυτό τον τελευταίο λόγο, το προτείνεις μια τελευταία φορά και προχωράς στο επόμενο. Και κάνεις. Και... Γιατί εγώ για παράδειγμα έχει τύχει πολλές φορές και εδώ σε αυτήν την εταιρεία όταν ήμασταν μικρότεροι να προσπαθώ να αποδείξω ότι έχω δίκιο και τέτοιο και να κάνω meeting και άλλο meeting και να δω τι θα τους πω στο επόμενο meeting για να δείξω ότι έχω δίκιο. Ναι. Και όλο αυτό είναι εις βάρος ποιου, της εταιρείας. Σωστά. Αυτό που σε πληρώνει στην κάθε περίπτωση. Όσο πιο απλές και ξεκάθαρες είναι οι διαδικασίες, θεωρώ, και, και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο πιο αποδοτικό είναι το σχήμα το οποίο δουλεύεις. Δηλαδή, αν για παράδειγμα πρέπει κάθε φορά. Βασικά, θα σου πω το πιο απλό. Εμείς κάνουμε τα βιντεάκια αυτά και κάνουμε και τα μαθήματα του Docker, στον Docker στο YouTube. Και έχει τύχει 2-3 φορές και έχουμε διαφωνήσει εμείς οι δύο. Ναι. Έχεις φανταστεί πόσο παραπάνω χρόνο θα τρώγαμε αν δεν υπήρχε πάντα κάποιος που παίρνει τελική απόφαση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πάντα να συμφωνούν όλοι. Τι να κάνουμε. Ναι, με τίποτα. Και δεν χρειάζεται να συμφωνούν πάντα και με εσένα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι έτοιμος και να κάνεις το call, αν είσαι εσύ αυτός ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο, και πρέπει να είσαι έτοιμος και να κάνεις πίσω, γρήγορα, ακόμα και αν είσαι πεπισμένος ότι έχεις δίκιο. Πού κολλάει αυτό με όλη την κουβέντα, ότι όσο περισσότερο κολλάς αυτά και είτε δεν παίρνεις την απόφαση επειδή θες να έχεις κόσμο που συμφωνεί μαζί σου, είτε επιμένεις επειδή είσαι πεπισμένος ότι έχεις δίκιο και θέλεις, όλα αυτά εν τέλει είναι χαμένος χρόνος. Και τις περισσότερες φορές, αν δεν είναι κάτι crucial, κάτι πολύ σημαντικό, στο οποίο ξέρεις και ποιος έχει τον τελικό λόγο πάντα, είναι χαμένος χρόνος και είναι χαμένη υπόθεση όλη και αξίζει τον κόπο να φας το χαστούκι, θεωρώ, τις περισσότερες φορές και να μάθεις από αυτό. Το πιο απλό, δηλαδή, δεν θα υπήρχε μικρή κουβέντα άμα αυτό το πράγμα έπρεπε να μην γίνεται έτσι. Δηλαδή, άμα ρε παιδί μου σε 5 φορές εσύ δεν είχες πει, OK, θα το πάμε έτσι, Αντώνη, δεν πειράζει, ή εγώ το αντίστοιχο, ρε παιδί μου, πάρει, δεν πειράζει, θα το πάμε με τη δικιά σου άποψη. Παρότι δεν συμφωνήσαμε ποτέ, ούτε ακόμα μπορεί να μην συμφωνούμε σε κάποια από αυτά. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή, δεν υπήρχε μικρή κουβέντα που σου λέει, είναι το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή, λες, ο άλλος κάνει ένα βιντεάκι στο YouTube. Πραγματικά. Δεν υπήρχε ούτε αυτό. Πραγματικά. Νομίζω. Χάνατε. Ξέρεις τι είναι. 100%. Ξέρεις τι άλλο είναι αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει. Κόσμος πιστεύει ότι αν δεν φαίνεται ότι υποφέρει, ότι δεν δουλεύει. Ναι, δηλαδή, άμα δεν κάνεις μαύρους κύκλους και άμα δεν κοιμάσαι το βράδυ. Ρε, με πιάνω εμένα και μου λένε, πώς πάει η δουλειά. Λέω, όλα καλά. Μου λένε, πω, λέει, τρέχεις, μου λέει και δεν προλαβαίνεις. Έτσι, λέω, όχι, παιδιά, εντάξει. Under control, καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Και επιβιώνουμε. Α, μου λένε, γιατί ξέρεις, έχεις την δικιά σου εταιρεία και αυτά. Και... Δεν χρειάζεται να είναι μαρτύριο. Όχι, δεν χρειάζεται. Κάποιες φορές θα γίνει. Δεν είναι όλα στο χέρι σου και δεν μπορούν. Προφανώς. Όλα θέλουν ισορροπία. Δηλαδή, είναι το αρχαίο ρητό που λέγανε, ξέρω εγώ, πάνω μέτρων άριστον. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορείς να πεις πάντα ότι ξέρεις τι. Τώρα. Μα τρολάρουμε. Την άλλη εβδομάδα εσύ φύγε. Εγώ θέλω να το πω ότι ο επόμενο τέτοιο θα έρθει. Δεν θα πω ποιο είναι. Εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη φορά μα σνόμπαρε και μα κάνει σκυλάκια με το φως του ήλιου. Οκ. Αλλά θα μιλήσει την άλλη Πέμπτη. Θα είναι μαζί μα. Αν θέλουμε. Αν θέλουμε. Και σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει. Εννοείται. Για πε. Λοιπόν, αυτό που ρε παιδί μου ήθελα να πω. Υπάρχει ένα φοβερό μανιφέστο, να το πω. Είναι ένα τύπο ο οποίο έχει φτιάξει κάτι που λέγεται Gisido. Ωραία. Το οποίο το έχει γράψει. Ακούγεται Ιαπωνικό, καταρχάς. Είναι για να ακούγεται Ιαπωνικό, νομίζω είναι Get Your Own Shit Done, κάπως έτσι είναι το. Okay. Το τέτοιο. Αλλά επειδή έχει πολύ απλό το κανόνα. Λέει για παράδειγμα, άμα κάνεις meeting, ναι, μην το κάνεις. Και αν το κάνεις, πρέπει να είναι στα όρθια. Δηλαδή, άμα μπει σε δικασία να πεις θα κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι και θα συζητήσουμε μια ώρα, μάλλον ξεκινάς από λάθος κανόνες. Λοιπόν, ξέρεις, να σου πω κάτι εκεί που με απασχολεί. Τώρα, εγώ έρχομαι λίγο από την άλλη πλευρά. Μ' αρέσει. Ίσως μ' αρέσει μαζί σου κατά βάση επειδή ξέρω ότι έχουμε μια χημεία και ότι μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα η οποία ρολάρει. Μάλλον δεν το κάνω γενικά αυτό. Αλλά μ' αρέσει να τα λέμε στο πιο χαλαρό κάποιες φορές όταν θέλουμε να εξερευνήσουμε κάποια πράγματα και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό, τι θα κάνουμε με το άλλο, που θα πάει αυτό. Μ' αρέσει να είναι λίγο πιο χαλαρό και να μην υπάρχει πίεση του χρόνου από την άλλη. Όπως κάνουμε αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή που δεν έχει πίεση χρόνου ξεκάθαρα και φαίνεται και στα αποτελέσματα. Άμα είχε, νομίζω. Αλλά όταν συγγνώμη, θέλω να πέσει σκέψη, μου αρέσει να είναι λίγο πιο χαλαρό. Απλά θέλω να είναι σπάνιο αυτό, δεν γίνεται να είναι τακτικό. Ναι. Εκεί πέρα όμως ξέρεις ότι εγώ δεν. Το meeting πρέπει να έχει έναν σκοπό. Θέλω να κάνω meeting γιατί θέλω να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε τα παπάκια μας μαύρα ή κίτρινα. Και το καλύτερο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να ετοιμάσω όσο πιο καλά μπορώ
το γιατί το ένα ή το άλλο είναι καλό κατά τη γνώμη μου, τι πληροφορίες έχουμε μέχρι τώρα, τι σημασία έχει την εταιρεία και ούτω καθεξής, ώστε ο δικός σου χρόνος να είναι αποδοτικός. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να πάρω μια απόφαση. Είναι το meeting μιας απόφασης. Ναι. Αυτό που λες εσύ νομίζω είναι πιο πολύ meetings τα οποία κάνουμε και τα οποία ξέρουμε ότι θέλουμε να χαλάσουμε χρόνο, να συζητήσουμε επί ανέμων και υδάτων. Ναι, για να εξερευνήσουμε λίγο. Μπράβο. Δηλαδή, έχουν ζητήσει γενικά 100 εκατομμύρια προϊόντα που θα φτιάξουμε. Άπειρα. Από τα οποία ακόμα δεν έχει βγει κάτι. Δεν πειράζει. Θα βγει. Θα βγει. Μπορεί να βγει. Μπορεί να έχει ψάξει να βγει έτοιμο. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, όταν κάνουμε αυτές τις. Τη μία την κάνουμε στο κάμπινγκ. Στο κάμπινγκ ήταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό εμένα μου άρεσε γιατί. Βέβαια ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν ήταν διεκπαιρεωτικό meeting. Μα αυτό σου λέω. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Οπότε δεν μπορείς να τα βάλεις κιόλας σε ένα κουβά, η αλήθεια είναι. Όλα τα meetings, όλα τα τέτοια. Όχι, αλλά πρέπει να ξέρεις γιατί τρως το χρόνο του άλλου. Άμα εμένα έρθεις και μου πεις, Αντώνη, θέλω να κάνουμε meeting για το. Ναι. Ποτηράκι. Ή θα πρέπει να ξέρεις ότι αυτό το κάνουμε μόλις βρούμε την ευκαιρία, που είναι συνήθως τα meetings που λες εσύ. Γιατί δεν χρειάζεται να το κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, για παράδειγμα. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε, αλλά και να μην το κάνουμε δεν πειράζει. Ναι. Μπορεί να πάμε και μια μπύρα. Εγώ γενικά προτιμώ ρε παιδί μου να πάω να κάνω ένα meeting σε ένα καφέ, σε μια μπύρα, σε μια μπακαλάδα. Και εμένα μου αρέσει. Μπορώ να το κάνω περπατώντας ή να βγω έξω ρε παιδί μου να κάνω μια βόλτα. Ή ας πούμε πολλές φορές έχω δει τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο ηχού της κάνω. Έχει μια πολύ ωραία πίσω αυλή. Α, και πας στην αυλή, ωραίο. Βγαίνει κάποιο για τσιγαράκι. Ναι. Εγώ δεν καπνίζω, αλλά τσακ, πετάω. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή αυτά θεωρώ ότι έχουν νόημα γιατί εκεί πέρα ρε παιδί μου δεν είναι όμως κάτι το οποίο. Πρέπει να το κάνεις και θα φας χρόνο από τον άλλον. Απλά έτσι εκείνη τη στιγμή ο άλλος να θέλει να κάνει διάλειμμα του ή να θέλει να χαλαρώσει λίγο και ένα τέτοιο. Ρωτάς άμα γουστάρει κιόλας. Προφανώς δεν πας και του λες: Ω, τώρα που σε πέτυχα, έλα να σου λιώσει τον εγκέφαλο. Και πας και βγάζεις, ρε παιδί μου, αυτό είναι κάτι άλλο όμως. Δηλαδή. Ναι. Δεν δεσμεύεις χρόνο από τον άλλον. Μέσα στη μέρα, έχεις παρατηρήσει να είσαι πιο αποδοτικός σε συγκεκριμένη ώρα ή κάτι. Γενικά, εμένα μου αρέσουν. Βασικά, οι χειρότερες μου ώρες είναι στο μεσημέρι. Γιατί είναι λίγο να φας το μεσημέρι. Τώρα ξέρω εγώ. Ναι, να φας το μεσημεριανό, μετά το μεσημεριανό. Έχει ρε παιδί μου, είναι μια πιο περίεργη ώρα. Τα απογεύματα, γενικά λόγω τη κίνηση, εγώ πηγαίνω και στο food αρκετά αργά. Οπότε φεύγω και αρκετά αργά. Οι τελευταίες ώρες είναι πάντα λίγο πιο. Εκεί πέρα που έχει λίγο ησυχία, ξέρεις, μου αρέσει αυτό το ήρεμο. Αν είναι καλύτερες. Ναι, τις προτιμώ. Ναι. Ενώ η μέση της μέρας πάντα για μένα είναι πιο δύσκολο. Οπότε συνήθως θα ξεκινήσω δυνατά, θα ψιλοχαλαρώσω και θα κάνω κι άλλο ένα πιο δυνατό μετά, ας πούμε, στο τέλος. Mm-hmm. Ή κάπως έτσι. Οπότε τα meetings που και τα βάζω, άμα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω, δεν μπορώ να το αποφύγω. Mm-hmm. Και σε λύσω όμως όσο μπορώ, αλλά. Τσακ, μου έρχεται μπροστά. Θα το βάλω, ας πούμε, μέσα στη μέση της μέρας. Οπότε να. Α, κάνεις τέτοιο. Να το βάλω, ας πούμε, και θα πάω να φάω πριν μετά, ξέρω. Ξέρω, το κάνω κάπως, το συνδυάσω έτσι. Εγώ κάνω το εξής τελευταία. Κοίταξε, βασικά κάνω το εξής Δευτέρα και Τρίτη. Που μόνος μου εδώ και είναι στάνταρ, κάνω το πρόγραμμα ο ίδιος. Σκάω μύτη, παίρνω την καφεδιά μου. Έχω κανονίσει mails, meetings όλα αυτά το πρωί. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, κοντά στη μία, φαΐ, καπάκι δεύτερο καφέ. Και μετά είναι που εμένα κάνω ένα σερί μέχρι να φύγω. Okay. Που μου αρέσει. Δηλαδή κάνω οι πρώτες, θα έλεγα, 3 ώρες της ημέρας. Δεν θα σου λέγα ότι είναι καμένες, αλλά είναι πιο χαλαρές και δεν έχουν δημιουργικό κομμάτι. Ό,τι είναι να παράξω, σαν τέτοιο, γίνεται μετά που δεν κανονίζω τίποτα. Δηλαδή θέλω να έχω μπροστά μου 4-5 ώρες οι οποίες. Θα είναι αδιάκοπες. Ή τουλάχιστον έχουν την προοπτική να είναι αδιάκοπες. Γιατί δεν. Και δηλαδή νομίζω ότι αυτό υπάρχει. Προφανώς εντάξει, δεν είναι ότι έχουμε μόνο δημιουργική δουλειά. Αντίστοιχα, σε πας λίγο πιο αργά και μου λες να είναι προς το βράδυ πάλι. Είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που λες και εσύ. Εγώ δηλαδή μπορώ να κάνω ένα γρήγορο το πρωί. Γιατί ας πούμε μπορώ να έχω βάλει tasks τέτοια που θέλω ή που θέλουν πιο έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα ή που ξέρεις τα ψηλό πετάω πίσω γιατί τα βαριέμαι ή τέτοια πράγματα. Οπότε θέλω να κάνω ένα γρήγορο το πρωί μου και να νιώσω ότι πάει καλά η μέρα. Δηλαδή, ξέρεις, πώς να σου πω ότι. Λίγο πιο διεκπαιρεωτικό, να έχουν πέντε πράγματα που ότι τη σώσαμε τη μέρα, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι κάτι έκανα. Γιατί καμιά φορά είναι πιο δημιουργικό, μπορεί να σε κολλήσει, μπορεί να αργήσει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα φύγει η σερή. Μπορεί, ρε παιδί μου, να σου πάρει παραπάνω χρόνο. Οπότε το κάνω και λίγο πιο πολύ για. Πώς να σου πω, για τη διάθεση δικιά μου. Για να πω, ξέρεις, OK, βγάλαμε σήμερα. Μετά θα κάνω λίγο την κοιλιά μου, ας πούμε, για να ψιλοερευνήσω, να κάνω meetings ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και μετά το βράδυ θα αφήσω στη δημιουργική μου δουλειά. Εκεί πέρα που θέλω να δώσω το βαρύ μου πυροβολικό, που όμως μπορεί και να μην μου βγάλει. Αποτέλεσμα. Ναι, δεν είναι.
Ναι, οπότε άμα αυτό δεν βγάλει, έχει σώσει την εσωτερική σου τέτοια με το. Εντάξει. Και εγώ γι' αυτό βάζω το πρωί, νομίζω, emails, meetings αυτά, γιατί κοίταξε, όλοι το κάνουν αυτό σε έναν βαθμό. Κάνουμε πράγματα και νιώθουμε ότι είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε όλη η σημερινή κουβέντα. Απλά κοιτάζομαι το μινιμάρο αυτό εγώ. Σίγουρα, απλά σου λέω, υπάρχουν πράγματα. Ας πούμε, τώρα έχω δύο emails, τρία που θέλω να στείλω, άσχετα με το δικά μου, και πάντα τα πηγαίνω, ας πούμε, λέω, θα τα στείλω το βράδυ. Γυρνάω σπίτι το βράδυ, είμαι μια κουρασμένος, μια γυμναστήριο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές φορές που θέλεις να τα στείλεις αυτά και να πεις, ξέρεις, τα έχω στο μυαλό μου και έχουν φύγει, ρε παιδί μου. Το έχω σταματήσει αυτό το ψέμα. Το κάνα και εγώ, έλεγα θα τα στείλω το απόγευμα, αλλά άμα δεν τα στείλω μέχρι τη στιγμή που σου λέω, πάνε για την επόμενη μέρα. Ναι. Για να νιώθω πιο, για να νιώθω χειρότερα. Αυτό, οκ. Okay. Οπότε, ναι, γενικά σου λέω, θεωρώ ότι τα δύο πιο σημαντικά που θέλω να κρατήσω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις γιατί τρως το τρως, γιατί δεσμεύεις το χρόνο του άλλου και να τον κάνεις αυτό το χρόνο να έχει αξία. Μπορώ εγώ να βγάλω τη διπλάσια δουλειά ή να παράγω το διπλάσιο έργο έχοντας τον πάρει δίπλα μου? That's fine. Μια χαρά, κάντο. Θα παράγω λιγότερη δουλειά όμως από το 2 επί, άμα ο πάρεις έρθει και κάνουμε meeting. Τότε η εταιρεία χάνει λεφτά. Είναι πολύ απλό. Αυτό παίζει να το κάνουν απεριελάχιστα άτομα, τον τρόπο σκέψης. Έχω δει πολύ λίγους να σκέφτονται έτσι. Τέλος πάντων, ναι, είναι πρόβλημα. Κοίτα, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι. Δηλαδή, προφανώς δεν είναι όλα νούμερα και όλα είναι 2 επί ή δεν είναι 2 επί, αλλά με αυτό το χοντρικό υπολογισμό είσαι ασφαλής. Άμα δηλαδή, για παράδειγμα, έχω να φτιάξω μια εφαρμογή και εγώ θα πάρω 2 μέρες, αλλά να την κάνω μόνος μου. Αλλά θεωρώ ότι άμα κάτσουμε τον πάρει ένα πρωινό, θα μου πάρει 1 μέρα. Ξαφνικά έχω κερδίσει, γιατί έχει πάρει 1,5 μέρα ουσιαστικά η δουλειά, από ότι θα παίρνει 2. Είναι καλό. Άμα όμως εγώ φάω το μισό πριν να του πάρει και απλά γλιτώσω 1-2 ευρώ τη μια μέρα, δεν ξέρω αν αξίζει. Προτιμάς ασύγχρονο ή σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας? Δηλαδή, προτιμάς chat ή email, Jira, GitHub, you name it? Θέλω ένα πιο ευρυδικό σχήμα, αλλά σε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει όλοι να κρατάνε τα απαραίτητα προσχήματα. Τι εννοώ? Ενώ αν εσύ στο Slack μου στείλεις έχω ένα πρόβλημα το οποίο θέλει 15 λεπτά ο άλλος να το καταλάβει και να σου δώσει απάντηση και περιμένεις ότι εγώ θα σου απαντήσω επειδή μου δώσεις στο Slack μέσα στα 5 λεπτά ή σε 10 λεπτά ή σε μισή ώρα, τότε είναι προβληματικό. Ναι. Άμα εσύ προφανώς θες να με ρωτήσεις κάτι γρήγορο και εγώ μπορώ να σου απαντήσω αλλά και να μην σου απαντήσω δεν πειράζει, στείλ το μου στο Slack. Άμα θες κάτι το οποίο καταλαβαίνει, θες να μου κάνεις report ένα bug, ρε παιδί μου. Και δεν είναι και urgent, γιατί εντάξει, μπορεί να το πει στο άλλο, δες το τώρα, πανικός και εγώ μας. Χάνει, παραγγείλεις το e-food. Ναι, δεν θα μου το στείλει ο άλλος, δεν μου το βάλει σε κάποιο ticket και θα το δω εγώ την άλλη μέρα με την ησυχία μου, θα πιω τον καφέ μου, θα διαβάσω την εφημερίδα μου και θα το δω μετά. Αυτό είναι κάτι που θα μου πει και την ώρα θα μου πει, σταμάτα ό,τι κάνεις, κάνε παραγγείλεις. Γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Μπορεί να κάνεις ένα release το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις να σκάει. Οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ασχοληθεί εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να κάνεις. Κατανοητό. Οτιδήποτε άλλο. Άμα μπορώ να σου δώσω μια απάντηση γρήγορα, τύπου πώς βλέπω αυτό, ξέρω εγώ, το ξέρεις? Ναι, το ξέρω, δεν το ξέρω. Ξέρεις, μπορεί να είναι μια γρήγορη απάντηση. Αυτό το στέλνεις Slack. Λοιπόν, πώς φαίνεται, ναι, όταν στέλνει κάποιος γεια? Λοιπόν, είσαι εκεί. Είναι το χειρότερό μου. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να υπάρξει ποτέ σε όλα αυτά τα μέσα επικοινωνία τύπου Slack, Skype, οτιδήποτε άλλο, ή να στείλει τον άλλον γεια. Το μισείς? Το μισό. Δεν προσφέρει τίποτα. Ναι, συμφωνώ. Όταν ο άλλος γυρνάει και απαντάει στο Slack, έχει το λεγόμενο interrupt. Διακόπτει αυτό που κάνει την στιγμή και απαντάει στο Slack. Άρα, άμεσα να πει πώς σε λένε, ωραία, ή πότε έχει γενέθλια, έστω αυτή την ερώτηση. Μου λες γεια. Διακόπτω εγώ. Γεια σου πάρει. Μετά από λίγο μου λες ναι. Εσύ. Πότε έχεις γενέθλια, ξαναδιακόπτω δεύτερη φορά για να σου απαντήσω. Ρε φίλε, ξέρεις τι, στεναχωριέμαι με τον εαυτό μου. Όταν, ρε, εγώ γενικά όταν ξεκινάμε κάποιον να μιλάω μέσα στη μέρα, σε κάποιο chatroom, θέλω να το πω μια καλημέρα. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, ξέρω, και μετά να. Κατευθείαν. Αλλά κοιτάζω να γράφω όλα αυτά σε ένα μήνυμα και πατάω το shift enter. Άμα δεν πατήσω το shift και φύγει πρώτα το γεια, μαλάκα με πιάνει και λέω, όχι, ρε φίλε, το έκανα. Αυτό το οποίο κορυδεύω. Αν εντάξει, τουλάχιστον εγώ το άλλα φεύγουν στο δευτερόλεπτο, οπότε στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά δεν περιμένω ποτέ ο άλλος να μου απαντήσει. Καμιά φορά το στάρω. Δηλαδή, αν μου στείλει κάποιος γεια, δεν απαντάω επίτηδες για να τον αναγκάσω να μου στείλει το επόμενο μήνυμα. Θα το κάνω κι εγώ, αν και τελευταία δεν μου το έχουν κάνει
ποτέ. Και κοιτάζω, αλλά σου λέω, επειδή μου είχε τελευταία να στείλω εγώ για άξιο και να πατήσω shift enter να πάει στην από κάτω γραμμή και δεν το πάτησα και έφυγε το μήνυμα, λέω. Τον ζάλισα τώρα. Ναι. Οπότε σου λέω, θεωρώ ότι και οι σύγχρονοι βγάζουν νόημα σε πολλά πράγματα και καλά, δεν χρειάζεται όλα να είναι tickets ή GitHub issues ή οτιδήποτε, email ή οτιδήποτε χρησιμοποιεί ο καθένας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να είναι εκπαιδευμένοι όλοι να ξέρουν τι κάνει το κάθε μέσο και γιατί να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Πω, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τώρα και τα. Όχι, μην πάμε εκεί, γιατί. Ωραία, περίμενε. Ένα τελευταίο που είναι μικρό και είναι σχετικό με αυτό και επειδή έχει να κάνει με τον χρόνο. Πόσο σημασία βλέπεις να έχει, όχι πόσο πιστεύεις, πόσο βλέπεις, αν μπορείς να τις παρατηρήσεις σου, να έχει το να έχουν συντονισμένο ωράριο κοντινό τα άτομα που δουλεύουν στην ίδια εταιρεία. Ή αν βλέπεις, ξέρω, του στείλω ότι 2-4 ώρες είναι ok την ημέρα να έχουν. Κοίτα, δεν μπορώ να σου αποσυντικοποιήσω. Συγγνώμη, δηλαδή του στείλ, τι αξία βλέπεις στο να ξεκινάμε όλοι 9 και να τελειώνουμε 5 με το να υπάρχει ένα τρίωρο, ας πούμε, διαφοράς. Το πλήρες συγχρονισμός δεν μου έχει τύχει και ποτέ πάρα πολύ. Εκτός από μια περίοδο το κάναμε στο Sorcerer και δεν θυμάμαι πιο περίεργο λόγο. Είχαμε να δοκιμάσουμε, εντάξει, δοκιμάζαμε πράγματα, ναι. Πειραματιζόμασταν. Δεν βρίσκω καθόλου όφελος αυτό. Ένα όφελος που δεν θεωρώ σωστό και θεωρώ λάθος, αλλά κάποιες φορές ίσως έχω δει, είναι ότι αν κάποιος έρχεται πιο μετά από κάποιον άλλον, πολλές φορές αυτό που έχετε νωρίς αισθάνεται ότι. Γιατί εγώ να έρχομαι, ξέρω εγώ, 9 και στην άρχισε 11. Και να μην, δηλαδή εκεί πέρα κάπου υπάρχει ένα. Δεν ξέρω. Δεν θεωρώ σωστό, αλλά κάποιες φορές. Εγώ δεν το έχω καθόλου. Και άμα έβλεπα ότι κάποιος το είχε στην εταιρεία μου, πλέον ειδικά θα κοιτούσα να το συζητήσω λίγο και να φύγει, γιατί είναι ανούσιο είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε όλη η σημερινή κουβέντα και κλείνει με το ίδιο στην ουσία. Ναι. Θεωρώ ότι χρειάζεται να έχεις κοινές ώρες. Δεν χρειάζεται να είναι πολλές και όσο πιο λίγες είναι, τόσο πιο αποδοτική γίνεται η επικοινωνία μέσα σε αυτές τις ώρες. Αναγκαστικά. Ναι. Δηλαδή, θα μου άρεσε να δοκιμάσω και κάτι τύπου να δούλευα με κάποια χώρα του εξωτερικού ή Αμερική ή κάτι άλλο που να έχω, ξέρω εγώ, 2 ή 3 ώρες μάξιμου κοινές. Οπότε να ξέρω εγώ και να ξέρει και ο άλλος ότι αυτό είναι. Πρέπει εγώ να έχω προετοιμάσει ή εκείνος να έχει προετοιμάσει οτιδήποτε χρειάζεται μέσα σε αυτές τις ώρες. Εγώ έχτισα χαρακτήρα πάρα πολύ με αυτό με το Extern.js. Ναι. Γιατί ξέρω ότι με το Daniel είχαμε. Ο τύπος ήταν Seattle, εμείς ήμασταν εδώ. Οπότε ξέραμε και εσύ και εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μας απαντήσει εκείνη τη στιγμή σε τίποτα. Ναι. Γιατί ήταν αλλού. Οπότε το σκεφτόσουν και έλεγες, μπορώ εγώ να το λύσω πριν είναι διαθέσιμο στο πάρει. Ακριβώς. Οπότε είναι λίγο νομίζω καλό αυτό. Αυτά που λες. Τεράστιο θέμα. 200 επεισόδια μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτό, να ξέρεις. Καλά, θα κάνουμε κι άλλα νομίζω. Έχω κρατηθεί πάρα πολύ. Ωραία. Κράτα αυτά και φέρ τα ξανά. Τέλεια. Εκπληξάρα. Λοιπόν, οπότε είπαμε, έχουμε τα συνέδρια. Έχω τα συνέδρια, άμα γουστάρετε, γενικά. Docker Meetup έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Docker Meetup δεν έχουμε ανακοινώσει, αλλά πάει για τέλος Φλεβάρι. Είναι αρκετά έως πάρα πολύ σίγουρο. Ωραία. Και μάλλον θα γίνει. Ωραία. Επόμενο μάθημα έχουμε. Επόμενο μάθημα έχουμε επόμενη εβδομάδα βγαίνει. Ναι. Και τώρα έχουμε το δεύτερο. Το δεύτερο βγήκε το Σουκού, ναι, που ήταν για namespace και Cgroups. Mm-hmm. Προχωράμε για Docker Images το επόμενο. Θα είναι πολύ ωραία. Ωραίο. Συνεδριάκια που παίζουν εκτός από αυτά, άρα εγώ θα είμαι στο OpenConf και Θεσσαλονίκη, Vox Days, υπάρχει Vox Days Αθήνα τον Ιούνιο, νομίζω ή Μάιο. Και Link θα έχουμε στην περιγραφή. Και το WeTest, από συνέδρια που έχουμε ωραία. Ασχοληθεί. Τι άλλο καλό έχουμε. Για όσους δεν θέλουν να βλέπουν την πολύ ωραία εναλλαγή ήλιου και όχι ήλιου που είχαμε σήμερα, ναι. Υπάρχει εκτός από το YouTube. Και εισβολής στο στούντιο της μικρής κουβέντας. Κοίτα, κάποιος μπορεί να δει το YouTube βίντεο μόνο και μόνο για να δει ποιος μπορεί να είναι αυτός, ναι, ο οποίος φαίνεται τη σκιά του. Ναι. Και όποιος το βρει θα μπορεί να κερδίσει κάτι, δεν ξέρω. Ένα παπάκι. Ένα παπάκι, ναι, ένα rubber duck. Όποιος βρει ποιος θα είναι ο επόμενος καλεσμένος, μας στείλει τη διεύθυνση και θα στείλουμε ένα rubber duck. Έχουμε αρκετά, δεν έχουμε. Έχουμε πολλά νομίζω. Θα το κάνουμε, άμα το βρει κάποιος. Θα το κάνουμε. Giveaway, giveaway. Αυτά, και επίσης Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts είναι οι τρόποι που μπορείτε να μας ακούτε και όχι να μας βλέπετε. Τέλεια. Αυτά, οπότε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε. See you.